Δύο φίλοι και συνεργάτες που το πέρασμα του χρόνου τους μεταμόρφωσε στους πιο μισητούς εχθρούς. Η πάλε ποτέ στενή συνεργάτη του τέους Δημάρχου Σερών Αλέξανδρου Χρυσάφη, Χρυσάνθη Παλάζη, έμελε να είναι αυτή που μετά την αποπομπή της έγινε ο χειρότερος εφιάλτης του. Ένα χρόνο πριν στο Δήμο Σερών, η διαγραφή της Χρυσάνθης Παλάζη από τη Συμμαχία είχε ταράξει τα νερά της Δημοτικής Αρχής με ένα αλίστου μνήμης Δημοτικό Συμβούλιο την 1η Ιουνίου του 2023, όπου είχε μετατραπεί σε δικαστήριο με λόγια και κατηγορίες που δεν ξεχνά κανείς. Ήταν τότε που η Χρυσάνθη Παλάζη φώναζε και έλεγε πως δεν φταίει και ορθά λαμβάνει τα χρήματα που λαμβάνει από την ΚΕΔΙΣ για την θέση της Προέδρου και πως το να λαμβάνει τα χρήματα αυτά ήταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς το θέμα εισηγήθηκε ο ίδιος ο κύριος Χρυσάφης, με τον τέος δήμαρχο να απαντά πως δεν είχε ιδέα και όταν ενημερώθηκε για το πόρισμα του ελέγχου, ζήτησε από την κυρία Παλάζη να παραιτηθεί. Γίνει και ένα έγγραφο από το Δήμο προς την ΚΕΔΙΣ, στο οποίο αναφέρουν προτούτη για την οριστική έκθεση του ελέγχου, ενώ εκκρεμούσε αυτή. Έγινε έγγραφο για το οποίο τη ζητούσαμε, ζητούσαμε από την ΚΕΔΙΣ να προσαρμοστεί πλήρως, να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τα ευρήματα τα οποία κατέληγε ο πρώτος έλεγχος. Δεν έχουμε καμία απάντηση επί αυτού του εγγράφου. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευχαίρεια στην επόμενη συνεδρίαση να έχουμε τις απαντήσεις της Προέδρου της ΚΕΔΙΣ. Της ΚΕΔΙΣ, να μην το πω της Προέδρου, της ΚΕΔΙΣ. Η μη παρέτηση έφερε τη διαγραφή της με μια συνάντηση στελεχών ένα κυριακάτικο βράδυ στο Δημαρχείο, στην οποία συνάντηση την κυρία Παλάζη δεν υποστήριξε κανείς. Όπως υπόθηκε στη συνάντηση, όταν δηλώνεται ξεκάθαρα, σας το μεταφέρω αυτολεξί, η πολιτική βούληση του Δημάρχου, όπως όποιος διαφωνεί και διατυπώνει αντιρρήσεις στην παράταξη της Συμμαχίας του επικεφαλής Αλέξανδρου Χρυσάφη, θέτει αυτόματα εαυτόν εκτός παράταξης. Τέτοια σύμμαχος λοιπόν δεν θέλω να είμαι. Χαίρομαι που οι έννοιες ευθυξία και ανάληψη ευθύνης ήρθαν στο πολιτικό προσκήνιο με αφορμή τη δική μου διαγραφή. Οι αξίες των ανθρώπων δεν σπηλώνονται από πολιτικά παιχνίδια που θέλουν να παίξουν κάποιοι. Και οι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι ξυλαστήρια θύματα που πρέπει να θυσιαστούν, γιατί πλέον δεν εξυπηρετούν, αλλά ενοχλούν ανησυχητικά. Η υπόθεση και ο έλεγχος στην κοινοφελή επιχείρηση, παρότι τα πορίσματα υπήρχαν και αποδείκνυαν τι έχει γίνει, συνεχιζόταν και η κυρία Παλάζη, αφού δεν βρήκε θέση στο ψηφοδέλτιο της Συμμαχίας, μεταπήδησε σε αυτό της Βαρβάρας Μητλιάγκα, παρά τις ενστάσεις που μπορεί να υπήρχαν και τότε από υποψηφίους λόγω του σκανδάλου όπως χαρακτηριζόταν της ΚΕΔΙΣ, καθώς η υπόθεση δεν είχε τελειώσει και το βαρύδιο αυτό ακολουθούσε την κυρία Παλάζη. Η Βαρβάρα Μητλιάγκα ως αρχηγός της παράταξης ζήγησε τα υπέρ και τα κατά και έβαλε τη Χρυσάνθη Παλάζη στο ψηφοδέλτιο, η οποία κατά γενική ομολογία έκανε αγώνα και μάλιστα σκληρό κατά της Συμμαχίας και υπέρ των εντός, με αποτέλεσμα οι Σεραίοι να την ψηφίσουν, δίνοντάς της μάλιστα 1.296 σταυρούς. Η παραίτηση της κυρίας Παλάζη την Κυριακή, μέσω ενός βίντεο από τη θάλασσα, δημιούργησε πολλά ερωτηματικά και διπλές σκέψεις σε όλους, με τη Συμμαχία Σεραίου να προχωρά σε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για αποπομπή της αντιδημάρχου από τη θέση της και όχι για παραίτηση. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Εκεί που μας χρωστούσαν, μας παίρνουν και το βόδι», λέει ο λαός, και ταιριάζει ακριβώς την κυρία Παλάζη, η οποία νομίζει ότι απευθύνεται σε ανόητους σκελοτοφάγους. Με μία δήλωση που ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικότητας, προσπαθεί να δικαιολογήσει την παράνομη, όπως αποφάνθηκαν οι ελεγκτές δημοσιονομικού ελέγχου, ίσπραξη αμοιβής από την ΚΕΔΙΣ, όταν ήταν πρόεδρος. Και το τραγικότερο ήταν ότι η ίδια και ήξερε και είχε ειδοποιηθεί προφορικός και εγγράφος από τον τέος δήμαρχο να σταματήσει να παίρνει τη συγκεκριμένη αμοιβή και να επιστρέψει τα χρήματα στα ταμεία της ΚΕΔΙΣ. Παρ' όλα αυτά έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της αυτές τις προειδοποιήσεις, κάνοντας ακόμη πιο εμφατική
την παρανομία της. Μια παρανομία που ήταν και ο βασικός λόγος της ομόφωνης αποπομπής της από την παράταξή μας. Φυσικά, βρέθηκε η παράταξη της νυν δημάρχου, η οποία μη έχοντας κανένα ηθικό ενδιασμό, την υποδέχθηκε με ενθουσιασμό. Ένας ενθουσιασμός που κράτησε μέχρι τις εκλογές, για να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι η έννοια του αυτοδιοικητικού αρηβισμού είναι η κυρίαρχη φιλοσοφία εντός της Δημοτικής Αρχής. Η δεύτερη αυτή αποπομπή είναι η αρχή της αποσύνθεσης μιας Δημοτικής Αρχής χωρίς αρχή, μέση και τέλος, που βασίστηκε στα ψέματα, στην λάσπη και στην παραπολιτική για να εκλεγεί, έστω και οριακά. Η Συμμαχία Σεραίων θα συνεχίσει να υπηρετεί με αξιοπιστία και σοβαρότητα τον θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρά τις απειλές, τους τραμπουκισμούς, την δυσανεξία στην διαφορετική άποψη, τους χρήσιμους όψιμους συμμάχους και σε μια φασίζουσα αυτοδιοικητική νοοτροπία που διέπει τη Δημοτική Αρχή. Προς το παρόν τους αφήνουμε να αυτογελιοποιούνται βαφτίζοντας μια αποπομπή σε παρέτηση. Στην ανακοίνωση αυτή και ενώ κανείς θα περίμενε να απαντήσει η κυρία Χρυσάνθη Παλάζη αλλά και η Δήμαρχος, πρώτος στον πόλεμο των ανακοινώσεων ξεκίνησε ο πρώην αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Νυχτοπάτης, ο οποίος και άδειασε τον τέος δήμαρχο. Στην δική του λοιπόν ανάρτηση ο κύριος Νυχτοπάτης αναφέρει τα εξής. «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αισθάνομαι την ανάγκη να αναφέρω δύο πραγματικά περιστατικά. Ένα απόγευμα του 23 μας κάλεσε στο Δημαρχείο ο τότε Δήμαρχος όλους τους εκλεγμένους συμβούλους της Συμμαχίας. Θέμα για συζήτηση ήταν τα προβλήματα που είχαν προκύψει με τη Χρυσάνθη Παλάζη. Αφού μας εξήγησε τους λόγους για τους οποίους είχε ραγίσει το γυαλί μεταξύ τους, πρότεινε τα παρακάτω. Η Χρύσα μπορούσε να παραιτηθεί από την θέση της Προέδρου της τότε Κεδής, αλλά όχι από τη Συμμαχία. Αν δεν το έκανε αυτό, θα προχωρούσε ο Δήμαρχος στη διαγραφή της από τη Συμμαχία με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Συμμαχίας, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Αυτό δηλαδή που τότε πρότεινε ο ίδιος, σήμερα το κατηγορεί σε δελτίο τύπου. Το κυριότερο όμως είναι το παρακάτω. Σε εκείνη τη συνάντηση πήραν το λόγο όσοι σύμβουλοι ήθελαν να μιλήσουν και μάλιστα γι' αυτό η συνάντηση κράτησε αρκετή ώρα. Όταν ήρθε η σειρά μου, έκανα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν προς την Χρύσα, για τον τρόπο κατανομής των χρημάτων στις διάφορες εκδηλώσεις. Η δεύτερη ήταν προς τον τότε δήμαρχο και ήταν συγκεκριμένη. «Δήμαρχε, το ότι η Χρύσα έλαβε κάποια χρήματα, όπως εκείνος μας είχε πει, αποτελεί για μας πολιτικό θέμα?» Η απάντησή του τότε ήταν ξεκάθαρη. Για άλλους λόγους ζητώ την παραίτησή της ή την διαγραφή της. «Είναι δυνατόν να βγάλετε 15 άτομα τρελούς? Σε παρακαλώ πολύ. Και χωρίς τροπή λέτε ότι όλοι οι υπόλοιποι λένε ψέματα? Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έχετε ολοκληρώσει. Καθίστε κάτω. Σας ανακαλώ στην τάξη δεύτερη φορά. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Γιατί το συνεχίζετε? Γιατί να παραιτηθώ αν δεν φταίω? Γιατί είπαμε γιατί? Πολιτικό είναι το θέμα, κύριε Παλάτη. Θέλετε να βάλεις τη διαφορά μεταξύ πειθαρχικής, ποινικής και πολιτικής ευθυξίας? Σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχει απολέσει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπο? Ο Δήμαρχος, τελείωσε! Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα. Είναι δυνατόν να λέει ο Δήμαρχος ότι δεν θέλει το χει αντιδήμαρχο, το χει πρόεδρο και εκείνος να παραμένει με το ζόρι? Είναι όμως, λέει, ότι ο Δήμαρχος ορίζει. Είναι δυνατόν? Τι τόσο πιο δεν μπορούμε να καταλάβουμε? Αυτό είναι τη θέση μας για πάντα. Δεν ζήτησα να κρατηθώ στη θέση. Πόσο απλό είναι, τόσο απλό είναι, τόσο απλό είναι, είναι πολιτικό το θέμα. Όταν κάποιος χάνει την εμπιστοσύνη του αρχηγού της πολιτικής παράδειξης στην οποία ανήκει, οφείλει να παραιτηθεί. Και είπα υποπροσθέτως ότι όποιος διαφωνεί με την επιλογή του Δημάρχου να ορίσει αυτός τους συνεργάτες του, οφείλει και αυτός να παραιτηθεί. Μας ενημερώνατε όταν θέλατε να κάνετε εκδηλώσεις και θέλατε να καθαρίσετε από χόρτα, όπως το πάρκο Ηρώων. Βεβαίως μας ενημερώνατε, γιατί έπρεπε να γίνει δουλειά. Αλλά για θέματα τα οποία πόσα θα πάρει κάθε χωριό μας ενημερώσετε, κύριε Παλάζη. Εμένα προσωπικά με ενημερώσετε. Ενημερώσετε τον αντιπρόεδρο, ενημερώσετε τον κύριο Καρακουλίδη που σας έπαιρνε επανειλημμένα τηλέφωνο. Και αν ψεύδομαι θέλω να μου το πείτε, κατάμετρο όμως, εδώ, όπως σας κοιτώ. Είναι 718 ευρώ και παίρνετε 695,22 ευρώ καθαρά. Να τα ακούσουν οι Σεραίοι δημότες. Δεν το λέμε εμείς ότι κάνατε δώρο.
δεν πειθαρχήσατε στον νόμο. Τελείωσε. Διαψεύδω λοιπόν κατηγορηματικά ως Γιώργος Νυχτοπάτης το σημερινό δελτίο τύπου της Συμμαχίας πως ο βασικός λόγος της διαγραφής της κυρίας Παλάζη ήταν τα χρήματα που είχε λάβει από την ΚΕΔΙΣ. Η κυρία Παλάζη, ξεχνώντας μάλλον τα όσα έγιναν 14 μήνες πριν, αναδημοσιεύει την ανάρτηση του Γιώργου Νυχτοπάτη και γράφει: «Γιώργο Νυχτοπάτη, δεν περίμενα κάτι λιγότερο αντρίκιο και ντόμπρο από εσένα. Στάσεις συνεπείς, με ήθος και πολιτικά ακέραιη». Λίγη ώρα αργότερα ο πόλεμος των ανακοινώσεων συνεχίστηκε και αυτή τη φορά το λόγο είχε η δήμαρχος Βαρβάρα Μικλιάγκα, η οποία δεν γινόταν να μην πάρει θέση στον πόλεμο των Ρόουζ που έχει ξεκινήσει. Με ανακοίνωσή της λοιπόν η ίδια αυτή τη φορά επιτίθεται στον τέος δήμαρχο, υποστηρίζοντας για ακόμη μια φορά, δεύτερη σε κάτι λιγότερο από 48 ώρες την Χρυσάνθη Παλάζη, για την στάση της και την παρέτησή της, η οποία καμία σχέση δεν έχει με αποπομπή. Η κυρία Μητλιάγκα λοιπόν στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Ο πρώην δήμαρχος που έκανε καριέρα με τα ψέματα, τις συγκοφαντίες και την παραπλάνηση, ο επικεφαλής της παράταξης που υπονόμευε και εξευτέλιζε τους ίδιους τους συνεργάτες του, διέκοψε την θερινή του ραστόνη για να επιχειρήσει για μία ακόμη φορά να ευτελίσει το δημόσιο βίο. Για τους ισχυρισμούς του παραθέτουμε απλά την ανάρτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νυχτοπάτη για το πώς μπορεί να αλλάξει ένα πολιτικό πρόσωπο που ψεύδεται απλά αναπνέοντας. Η απάντηση είναι απλή: απολύτως τίποτα. Αυτός ήταν, αυτός είναι». Και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα για ακόμη μία φορά σε σχέση με την εν λόγω υπόθεση, η κυρία Παλάζη παραιτήθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί το διαδικαστικό κομμάτι που την αφορά. Μία έντιμη, ξεκάθαρη και ηθική στάση, η οποία αφενός τιμά την ίδια και αφετέρου είναι λογικό να μην την αντιλαμβάνεται ο κύριος Χρυσάφης, όπως άλλωστε την ηθική διάσταση οποιασδήποτε πλευράς της πολιτικής. Καμία αποπομπή, καμία ρήξη, όσα και αν ονειρεύεται.